Λέει μια άλλη απορία, και αυτή κατετέθη σήμερα απόψε. Σας παρακαλώ να μας μιλήσετε για τον φύλακα άγγελό μας. Επίσης έχω την απορία αν οι άγγελοι βλέπουν το Θεό. Μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τον φύλακα άγγελό του. Και εδώ βλέπει κανένας στην ένσταση, καλά ο Θεός δεν μπορεί να προστατεύει τους ανθρώπους, πρέπει να θέτει αγγέλους φύλακας. Μάλιστα διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, όπως περιποιεί στο βιβλίο του Δανιήλ, ότι και κάθε λαός έχει τον φύλακα άγγελό του. Ειδικά δε οι Εβραίοι έχουν τον φύλακα άγγελό τους, τον αρχάγγελο Μιχαήλ. Και εγώ το καθεξής. Εκεί γίνεται λόγος και για τον φύλακα άγγελων, αρχάγγελων των Ελλήνων. Εκεί που βλέπει εκείνο τον φοβερόν τράγων να έρχεται. Ερχόταν, λέγει, από τη Δύση με μια ταχύτητα φοβερή. Δεν πατούσε στη γη από την ταχύτητα. Και έρχεται και συγκρούεται με έναν κρυόν. Που ήταν, εδώ είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Πέρσης Βασιλεύς. Τα βλέπει αυτά ο Δανιήλ και λοιπά και λοιπά. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι άγγελοι φιλούν τον κόσμο. Όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τη γη μας ολόκληρη. Όχι μόνο τη γη μας, αλλά και το σύμπαν ολόκληρο. Διότι, αν δεν εφύλατον την δημιουργία, ο διάβολος τα πάντα θα αναποδογύριζε. Έχει πολύ δύναμη. Τα πάντα θα αναποδογύριζε. Αλλά είναι και άλλοι λόγοι οι οποίοι θέτονται, τίθενται άγγελοι να φυλάτουν. Είναι όλος εκείνος ο κόσμος, ο αγγελικός, ο νοερός κόσμος, τον οποίον θέλει να τιμήσει ο Θεός και του δίδει εργασία. Ακούσατε? Του δίδει εργασία στα χέρια του, ώστε να έχουν όλη εκείνη τη χαρά ή τη λύπη μέσα στην εργασία που τους αναθέτει ο Θεός. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα βλέπει όλα. Ποια είναι η χαρά όταν ένας πιστός σώζεται? Ποια είναι η λύπη όταν ένας άνθρωπος ή πιστός ακόμα χειρότερα απομακρύνεται από τον Θεό? Τότε ο φύλακας άγγελος δεν μπορεί να ενεργήσει περισσότερο, διότι θα επενέβαινε σε αυτό που λέμε ελευθερία της βουλήσεως. Δεν επενδύνει περισσότερο. Πάντως έχουμε φύλακας αγγέλους, γι' αυτό και στο απόδειπνον λέμε μία ευχή: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής κτλ. Και τον παρακαλούμε να μας φυλάτει. Όπως έχουμε και κανόνα, δηλαδή μια ακολουθία εις τους Αγίους Αγγέλους κλπ. Τώρα, αν οι Άγιοι Άγγελοι έχουν δει το πρόσωπο του Θεού, μας λέει η Αγία Γραφή, και είναι μια ευαγγελική περικοπή που λέμε τη δεύτερη ημέρα της Πεντηκοστής. Μη σκανδελίσετε, λέει, έναν των μικρών τούτων, γιατί οι άγγελοι τους βλέπουν το πρόσωπο του Πατρός μου. Βέβαια, οι άγγελοι δεν βλέπουν την ουσία του Θεού. Όταν λέγει το πρόσωπο, εννοεί τις ενέργειες του Θεού. Επί παραδείγματι, εγώ βλέπω εσάς και εσύ βλέπετε εμένα. Μπορώ να ξέρω εγώ όμως την πραγματική σας ουσία ή εσείς τη δική μου ουσία? Από τι συνίσταμε? Όχι. Είναι αρκετό το ότι βλέπω το πρόσωπο. Έτσι λοιπόν εδώ οι Άγιοι Άγγελοι βλέπουν το πρόσωπο του Θεού, δηλαδή τη Θεία Δόξα και τις Θείες Ενέργειες, βεβαίως. Αλλά όχι όμως φυσικά την ουσία του Θεού. Τον Θεόν ουδείς τον είδε, ούτε πρόκειται ποτέ να είδει. Ποτέ, ποτέ. Μόνον ο Υιός γνωρίζει τον Πατέρα και μόνο το Πνεύμα το Άγιον γνωρίζει τον Υιόν και τον Πατέρα. Μόνον. Αυτά και για αυτήν την απορία.